Παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΑΕΔ στα Γιάννενα πραγματοποιήσαν με απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων, εργαζόμενοι στον Δήμο Ιαννητών αλλά και στη Δομή Φιλοξενία Προσφύγων στο Κατσικά μέσω του προγράμματο Κοινοφελού Εργασία, ζητώντα παράταση στι συμβάσει του. Μόνο στο Δήμο Ιωαννητών, οι εργαζόμενοι μέσω του προγράμματο είναι περισσότεροι από 400, καλύπτοντα σχεδόν εξ ολοκλήρου υπηρεσίε όπω το πλήσιμο των κάδων και κατά μεγάλο μέρο την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων, την οδοποιία και την υπηρεσία Πρασίνου, ενώ στελεχώνουν καπί, παιδικού σταθμού όπως και καθαριότητα σχολείων και δημοτικών κτηρίων. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων, Τίνα Ζέκα, ήδη ξεκίνησαν να λήγουν οι συμβάσεις εργαζομένων στο Δήμο με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου που θα λήξει το σύνολο των συμβάσεων για να απομείναν εργαζόμενοι να αδυνατούν να συντηρήσουν σχολεία και παιδικές χαρές, να βάψουν οποιοδήποτε δημοτικό κτίριο, να επιδιορθώσουν απλά πράγματα όπως μια λακκούβα, ένα παγκάκι ή μια πλάκα σε ένα πεζοδρόμιο. Από τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, έληξαν όλες οι συμβάσεις στη δομή του Κατσικά και είναι δεδομένο ότι αν δεν ανανεωθούν χωρίς καμία καθυστέρηση, θα δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της δομής μπροστά και στην έλευση του χειμώνα, ανέφερε η κυρία Ζέκα, προσθέτοντας ότι η όποια εμπειρία έχει αποκτηθεί από τους εργαζόμενους πάει χαμένη και μέχρι να γίνουν οι νέες προσλήψεις και να προλάβουν οι καινούργιοι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν, οι υπηρεσίες μένουν με τεράστια κενά. Κινητοποίηση σήμερα από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑΝΟ Νομού Ιωαννίνων, στα πλαίσια της μια σειρά κινητοποιήσεων που έχουμε αυτές τις μέρες και πανελλαδικά από την Ομοσπονδία μας και τοπικά. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ για τη λήξη του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας. Είναι μεγάλο ζήτημα για μας, γιατί αν σκεφτούμε ότι μόνο στο νομό Ιωαννίνων, μόνο στο Δήμο Ιωαννητών, είναι 440 συνάδελφοι που λήγουν τώρα οι συμβάσεις τους, χωρίς να έχουμε κανένα νεότερο για ανανέωση, τη στιγμή που η πραγματική ανάγκη είναι για μονιμοποίηση. Την ίδια στιγμή, με το πολυνομοσχέδιο, το εντός εισαγωγικών αναπτυξιακό, όπως θέλουν να το λένε, διευκολύνονται και οι διαδικασίες για την ευκολότερη ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, εργαζόμενοι οι οποίοι πλέον έχουν μάθει τη δουλειά απολύονται, εντός εισαγωγικών τελειώνουν οι συμβάσεις, δεν είναι από εδώ και πέρα, και την ίδια ώρα έρχονται επιχειρηματίες και με πιο εύκολες διαδικασίες, διευκολύνονται οι διαδικασίες για να έρθουν οι επιχειρηματίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα μήνα από τώρα, αν δεν γίνει κάτι, και γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα, αν δεν γίνει κάτι σε ένα μήνα από τώρα, οι υπηρεσίες μας, εμείς οι ίδιοι, θα αδυνατούμε να κάνουμε απλά πράγματα. Σαν, πώς το λένε, και στην οδοποιία και σε απλές συντηρήσεις, μια πλάκα στο πεζοδρόμιο δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα να ζητήσουμε το ελάχιστο, την παράταση του προγράμματος, αλλά σίγουρα αυτό που δεν θα φύγει ποτέ από το στόχο μας, από το πλαίσιο πάλης, είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, μας χρειάζονται όλοι οι συνάδελφοι. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη Δομή Φιλοξενίας στον Κατσικά, Βασίλης Μπάρμπας, σημείωσε πως η παρουσία των εργαζομένων του Δήμου μέσω του προγράμματος έχει διατηρήσει και σε πολλές περιπτώσεις αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς σήμερα εργάζονται 60 περίπου άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η παρουσία των εργαζομένων της κοινοφελής εργασίας στη Δομή Φιλοξενίας Κατσικάς έχει συμβάλει καθοριστικά και στη διατήρηση των υπηρεσιών αλλά και σε πολλές περιπτώσεις στην αναβάθμιση προς τους ωφελούμενους εκεί, δηλαδή στους πρόσφυγες. Οι συμβάσεις των εργαζομένων έχουν λήξει στις 14 του μηνός και πλέον αρχίζουν και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της δομής φιλοξενίας Κατσικάς. Χρειάζεται άμεσα η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να δώσει παράταση στους εργαζόμενους και σε δεύτερη φάση, πέρα από αυτές τις απλές εμβαλωματικές και προσωρινές λύσεις, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο τόσο σε περιφερειακό, τόσο σε εθνικό όσο και σε δημοτικό επίπεδο, που θα απαντά στην αγωνία αυτών των ανθρώπων για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αλλά και σε μια ελπίδα για τη ζωή από εκεί και πέρα, και σε δεύτερη φάση στην αγωνία των κατοίκων της χώρας, που πολλές φορές είναι εύλογοι σε σχέση με το τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Είμαστε 64 εργαζόμενοι, υπάρχει μια ειδικότητες όπως είναι οι ψυχολόγοι, όπως είναι οι νοσηλευτές, όπως είναι οι καθαριστές, όπως είναι οι βρεφονιπιοκόμοι, οι διοικητικοί. Δηλαδή συμμετέχουμε σε ένα εύρος υπηρεσιών εκεί και οπωσδήποτε η απουσία μας από εδώ και πέρα δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες.